υποδιοικητή της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Κύριε Πρόεδρε του ΤΕΗ Νευτικής, του Τμήματος Νευτικής του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Κυρία Πρόεδρε του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Κυρία Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας. Κυρίες Διευθύντριες και κύριοι Διευθυντές των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων. Κύριοι Διευθυντές Ιατροί του Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας. Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 2ου Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και μέλη της Κεντρικής Διοίκησης, κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου Μεών Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαϊδας, κυρίες και κύριοι μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, κύριε Πρόεδρε του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, κύριε Πρόεδρε Πνομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ του Νομού Κοζάνης, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, για πέμπτη συνεχή χρονιά η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας καθώς και το Γραφείο Εκπαίδευσης του Ποδοσάγκη Γενικού Νοσοκομείου έχουν τη χαρά και την τιμή να σας καλωσορίσουν στην πόλη της Πτολεμαϊδας προκειμένου να παρακολουθήσετε τις εργασίες της 5ης Νοσηλευτικής Διμέρειας μας. Οι 4 προηγούμενες επιστημονικές εκδηλώσεις έχουν καθιερώσει τη διμερίδα μας ως θεσμό με μεγάλη συμμετοχή συνέδρων και εισηγητών από όλη την Ελλάδα με εισηγήσεις υψηλού επίπεδου και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Οι διαρκώς επιταχυνόμενοι ρυθμοί με τους οποίους πραγματοποιούνται οι τεχνολογικές αλλαγές σε κάθε επιστημονικό τομέα, αλλά και η εξαιρετική ευκολία στη διακίνηση της γνώσης και της πληροφορικής, μας καλούν να μην εφησυχάζουμε σε όσα εμπόδια αποκτήσαμε μέσα από την νοσηλευτική μας εκπαίδευση και την επαγγελματική μας εμπειρία. Η διαβίω εκπαίδευση και η συνεχής μετεκπαίδευση φρεσκάρουν τη γνώση, πληροφορούν για το καινούριο και ισχυροποιούν το ρόλο του νοσηλευτή σαν επαγγελματία υγείας ή σαν άξιο μέλος της επιστημονικής ομάδας σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο νοσοκομείο. Με γνώμονα τις παραπάνω αρχές, η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης, προέβησαν σε ποικίλες δράσεις, ορισμένες εκ των οποίων είναι οι παρακάτω. Σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε διοργάνωση κλινικών φροντιστηρίων και βιωματικών σεμιναρίων, τα οποία αφορούσαν τη διαχείριση του θυμού, και την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή για τους νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου μας. Διοργάνωση 4 εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, αφού πρώτα ανιχνεύτηκαν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού. Η προσπάθειά μας αυτή συνεχίζεται. Πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης με τίτλο Αυτοεξέλιξη Αυτοεκπαίδευση τρίμηνης διάρκειας, όπου οι υπάλληλοι του νοσοκομείου με εκπαιδευτική εμπειρία πήραν το ρόλο του εκπαιδευτή για τους συναδέλφους τους κάθε Πέμπτη και Τετάρτη. Τη διημερίδα εκ μέρου του Συμβασμιωτά του Μητροπολίτου Κλωρίνη Θεσπών και Ορδαία. Απευθύνω χαιρετισμό στην σύγκληση αυτή τη διημερίδα, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικό, ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιέχει επιστημονικές μελέτες και καταρτήσεις σε θέματα υγείας, σε θέματα οικονομίας και υγείας και σε θέματα συμπεριφοράς προσωπικού και ασθενών. Είναι παρήγορο και ευίωνο ταυτοχρόνως ότι παρόλο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο, εντούτοις η νοσηλευτική διεύθυνση σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις είναι ο αντίποδας στο να μπορέσει να δώσει ζωή και νόημα στους υπάρχοντες νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται με σθένος, υπερβαίνοντας τον εαυτό τους, υπερβάλλοντας και καταβάλλοντας προσπάθειες τεράστιες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συγκυρίες που αντιμετωπίζουν. Όμως, δεν μπορεί να είναι μόνο απλοί εργάτες, είναι και επιστήμονες. Και βάσει αυτής της επιστημονικής τους κατάρτισης είναι και τούτη εδώ η διημερίδα, όπου εκπαιδεύονται
και ενημερώνονται πάνω σε νέες μεθόδους, πρακτικές και επιστημονικά δεδομένα της δικής τους επιστήμης. Ο Μητροπολίτης μας εκφράζει το θερμό του χαιρετισμό και εύχεται εκ μέσης της καρδίας τα συμπεράσματα τούτης της διημερίδος να αποβούν ωφέλιμα για την διεξαγωγή της όλης διοργάνωσης, αλλά και μετέπειτα της πορείας μέσα στον χώρο του νοσοκομείου, όπου, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, είναι μια διακονία προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Αυτή τη διακονία, λοιπόν, πρέπει και εμείς, έχοντας τα εχέγγυα, τα επιστημονικά, να μπορέσουμε να τα κοινοποιήσουμε μέσα στον χώρο της υγείας. Είμαι ο Υπουργός και υπεύθυνος υγείας, είμαι και γιατρός του νοσοκομείου Κοροσάκιο και εργαζόμενος. Και μέχρι πρότυπος και για κάνα δύο μήνες διοικητής. Οπότε ξέρω τα προβλήματα από μέσα. Καλά. Είναι παρήγορο ότι αυτές τις δύσκολες μέρες, όπου η βοήθεια που έρχεται από τις προϊστάμενες αρχές ή αν θέλετε γενικότερα από γύρω, είναι μηδαμινές έως αρνητικές, γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και είναι παρήγορο γιατί οι νοσηλεύτριες αντιστέκονται και ψάχνουν να μορφωθούν, να λειτουργήσουν, να γνωρίσουν καινούργιες νοσηλεύτριες, να γνωρίσουν τα προβλήματα των άλλων νοσοκομείων, να συζητήσουν για αυτά, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με προβλήματα. Προβλήματα τα οποία οφείλονται σε σοβαρές ελλείψεις. Δεν είναι τυχαίο ότι φτάνουμε να έχουμε σε 40 ασθενείς μιας κλινικής έναν νοσηλευτή το βράδυ ή κάποιες φορές και το απόγευμα. Για μας στο Δήμο θεωρούμε ότι πέρα από ένα κόσμημα το Ποδοσάκιο είναι και ένας μοχλός και ένας κινητήρας ανάπτυξης. Με χαρά βρίσκομαι εδώ για να χαιρετήσω και να παρακολουθήσω τις εργασίες της 5ης επιστημονικής συνάντησης του ΟΜΑΤ του Νοσοκομείου. Σε χαλεπούς καιρούς όπως η σημερινή, η κοινωνικο-οικονομική κρίση και η ύφεση έχουν διαμορφώσει τις μενείς τις δίκες εργασίες σε όλους τους τομείς απασχόλησης. Άφησαν όμως βαθύτερα τα σημάδια τους στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης. Όπως ο συνάδελφός μας νοσηλευτής, στο υποστελεχωμένο και υποχρηματοδοτημένο περιβάλλον του σύγχρονου νοσοκομείου, καλείται να αντιμετωπίσει τη ραγδαία αύξηση των αναγκών φροντίδας υγείας των πολιτών, έτσι και εμείς οι νοσηλευτές της εκπαίδευσης, στερούμενοι ανθρώπινοι και οικονομικών πόρων, αγωνιζόμαστε ώστε οι φοιτητές μας να αποκτήσουν την ταυτότητα του ρόλου. Περιφέρειας, σεβαστέ πατέρα, αγαπητοί υποσχετημένοι, με ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή τιμή, ως πρόεδρος του δεύτερου περιφερειακού τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, χαιρετίζω την 5η νοσηλευτική διημερίδα του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, μιας διημερίδας που τίνει να γίνει θεσμός στα νοσηλευτικά δρόμενα της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Μόνο που τα προβλήματα στον χώρο της υγείας, όπως όλοι γνωρίζετε, διαρκώς αυξάνονται. Οι συνθήκες εργασίας χειροτερεύουν λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, με συνέπεια η νοσηλευτική φροντίδα να μην είναι πάντα πιο ενδεδειγμένη. Αυτό το γνωρίζετε άλλωστε καλύτερα εδώ στην Πτολεμαΐδα, όπου δίνεται καθημερινά αγώνα για να κρατηθούν όλα τα τμήματα του νοσοκομείου σε ανοιχτά. Οι νοσηλευτές στους 4 τελευταίους μήνες δεχόμαστε συνεχώς υπεθέσεις από το Υπουργείο Υγείας, με μειώσεις στα επιδόματα θέσεις των προϊσταμένων, με προτάσεις για τη μείωση των εξαιρεσίμων, ενώ το τελευταίο χτύπημα ήταν η μείωση του ανθυγιεινού επιδόματος. Σε όλες αυτές τις επιθέσεις, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος αντιστέκεται και θα συνεχίσει να αντιστέκεται στεναρά. Και θα είναι αντίθετη σε ό,τι υποβαθμίζει τον Έλληνα νοσηλευτή και οικονομικά, αλλά και εργασιακά. Παράλληλα, βέβαια, θα είναι αργός σε κάθε σχέδιο, όπως αυτό που θα σας αναλύσει ο κύριος Γαβριλίδης σε λίγο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και θα έχει στόχο φυσικά τη βελτίωση της ποιότητας υγείας των συμπολιτών μας. Δημαγωγία η υγεία δεν σηκώνει. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιστημονικής και Προγραμματικής Επιτροπής, το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας.
Να πω ότι για μια φορά είμαστε εντυπωσιασμένοι από την παρουσία του κόσμου σε τέτοιες δύσκολες μέρες. Σεβασμιότατε, αγαπητέ κύριε Πορικητάτη στην Ετησίδε, πρόσωποι των φορέων, κύριε διοικητά των νοσοκομείων. Πρώην. Κυρία Διευθύντρια, κύριοι πρόεδροι των σωματείων του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Η πόλη σας είναι πλέον ένας πολύ αγαπητός προορισμός και μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε κάθε χρόνο εδώ, ώστε να μπορούμε να ανταλλάξουμε 5 απόψεις και 5 σκέψεις για το μέλλον της, και το παρόν και το μέλλον της νοσηλευτικής. Ξεκινώντας, θέλω πρώτα να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου, του κ. Σκουτέλη. Είμαι βέβαιος, θα ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες. Είμαι βέβαιος ότι δεν γίνεται να μην είναι επιτυχές η διμερίδα και να μοιραστώ για 2 λεπτά κάποιες προσωπικές μου σκέψεις που πιστεύω ότι είναι επίκαιρες. Είναι γεγονός πως χρόνια τώρα ζούμε και εργαζόμαστε μέσα σε ένα ταλαιπωρημένο εθνικό σύστημα υγείας. Ένα ΕΣΥ που χρόνια τώρα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Ένα ΕΣΥ που έχει να αντιμετωπίσει πλέον και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών και βυθίζεται. Είμαι ευτυχής για την άρτια εκπαίδευση των νεών, για το οικογενειακό, το κλίμα που σας το λέω ότι σας ζηλεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στην επιστημονική σας συνάντηση που νομίζω ότι είναι δεδομένη. Να ακούσουμε, πιστεύοντας ότι θα έχετε μεγάλη επιτυχία και εμείς θα βγούμε σοφότεροι από αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω για ακόμη φορά. Θέλω να πω, τα είπαν όλοι. Είπε η Πρόεδρε των Νοσηλευτικών, εγώ εκπροσωπώ όλους τους εργαζόμενους. Θέλω να στείλουμε και ένα μήνυμα διαμέσου του κ. Γαβριλίδη, ότι οι πολιτικοί να σταματήσουν να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Οφείλουν να ακούσουν τα προβλήματά μας, να επαντρώσουν τα νοσοκομεία, γιατί λόγω της συγκυρίας όλος ο κόσμος έρχεται στα νοσοκομεία. Έχουμε 15.000 αποχωρήσεις την τελευταία πενταετία, χωρίς να γίνει ούτε μία πρόσληψη μονίμου προσωπικού. Οι διάφορες έτσι τύπου states δεν λύνουν το πρόβλημα. Θέλω να μεταφέρετε, κύριε Γαβριλίδη, στην τοπική, στους βουλευτάς μας, στην τοπική, στους βουλευτάς μας, στους υπουργούς μας, να κάνουμε τις προσλήψεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο δύσκολο μας. Αγαπητέ Παντάρα, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Το Ποδοσάκι Νοσοκομείο και η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για 5 συνεχή χρονιά κάνουν μια φανταστική διεμερίδα. Πρέπει από εδώ μέσα, και ο Γιάννης πριν είπε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι στον χώρο της υγείας. Είμαι νοσηλευτής βασικά και προέρχομαι από τον χώρο της υγείας. Και σαν πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Αδελή, γνωρίζω τα προβλήματα που υπάρχουν. Πρέπει όλοι μαζί, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας και να μπορούμε όλους τους συνανθρώπους μας που έχουμε να μπορούν να έχουν στα νοσοκομεία και να γιατρεύονται. Πρέπει όλοι μαζί να σκύψουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον χώρο της υγείας και πρέπει όλοι μαζί να τα λύσουμε και σας εύχομαι καλή συνεργασία για τη διημερίδα και να βγούμε σοφότεροι από εδώ πέρα. Η διημεριδικό σύστημα, θεωρητικό δηλαδή, μια προσέγγιση που μπορεί να έχει μόνο καταγραφή δεδομένων, σκέψεων και προτάσεων. Αλλά πώς αυτά μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και να τα υλοποιήσουμε στο δικό μας σύστημα υγείας, δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία, την οποία θέλουμε να τη βλέπουμε σαν μια ενιαιότητα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Με τη δύναμη του παραδείγματος θα ήθελα να δώσω έναν τέτοιο προβληματισμό, έτσι ώστε κάποια στιγμή όλοι μαζί, ο καθής από την έπαρξη στην οποία βρίσκεται, να συναποφασίσουμε, γιατί τον αποφασίσει κάτι ο υπουργός ή ο διοικητής της Τρίτης είπε και να μην γίνεται αποδεκτό, να μην είναι υλοποιήσιμο στην πράξη, νομίζω ότι θα είναι μία από τα ίδια. Ένα θέατρο το οποίο είδαμε, ζήσαμε, σκέψεις, προβληματισμούς στη συγκεκριμένη φάση συγκυρία, πώς μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε
την υπαρκτή παροχή υπηρεσιών υγείας στο λαό μας. Έχοντας σαν δεδομένο ότι ο καθής από μας μια κοινή αγωνία και στόχο έχει. Νομίζω είμαστε από την ίδια πλευρά, με τις όποιες διαφωνίες και διαφορές μπορεί να έχουν, τον διακριτό και θεσμικό ρόλο του καθένα, εργαζόμενου, διοικητή, διοικούμενου. Νομίζω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ένα γυρασμένο σύστημα υγείας, παγκόσμια όλα τα συστήματα υγείας, ανά πενταετία με εφταετία, μεταρρυθμίζονται. Αλλάζουν. Δυστυχώς στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν δηλαδή πρωτοσυγκροτήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν έγινε καμιά μεταρρύθμιση. Γέρασε η κόπωση, η υπεράνθρωπη κόπωση, γι' αυτό είπα ευχαριστώ τον καθένα μεμονωμένα, όλων των εργαζομένων, γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών και λοιπόν ειδικοτήτων. Νομίζω ότι δεν πληρώνεται, δεν μπορεί να αξιολογηθεί ο ιδρώτας αυτός που ο καθένας από εσάς συμβάλλει στην ύπαρξη πλέον και την επιβίωση της σημαντικής. Τι σημαίνει η διοργάνωση, τη σημαντικότατη? Λοιπόν, σήμερα είναι η πέμπτη νοσηλευτική διμερίδα, η πέμπτη κατά σειρά δηλαδή, της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Έχουν έρθει σύνεδροι από όλη την Ελλάδα, από Σάμο, από Χίο, από Σέρες εννοείται, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Ιωάννινα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε, έχουμε φτάσει στην εγγραφή του 501 συνέδρων. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διμερίδα μας. Έχει πάρα πολλές θεματικές ενότητες, 17 στον αριθμό. Έχουμε 5 κλινικά φροντιστήρια, 3 στρογγυλές τράπεζες και 3 θέματα ειδικού ενδιαφέροντος και διαλέξεις. Σήμερα 18 Μαρτίου και αύριο 19, αύριο το μεσημέρι, θα είναι η λήξη της διμερίδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συντελεστές που βοήθησαν για την πραγμάτωση αυτής της εκδήλωσης, την διοίκηση της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα τον κύριο Παναγιώτη Πλακετά για την βοήθεια που μας πρόσφερε. Ευχαριστούμε πολύ όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πρόβαλαν τη διμερίδα μας. Το Γραφείο Εκπαίδευσης φυσικά της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, το Σωματείο Εργαζομένων, την διοίκηση, την κεντρική διοίκηση και το δεύτερο περιφερειακό τμήμα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είμαστε εδώ γεροί και του χρόνου.